Οι αριθμοί δείχνουν ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, αλλά όχι από την κρίση. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της τελευταίας έρευνας για τον κλάδο του φαρμάκου που πραγματοποίησε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι μετά από χρόνια δημοσιονομικής προσαρμογής και ύφεσης στη χώρα έχει μειωθεί σημαντικά το κομμάτι της δημόσιας δαπάνης στον τομέα της υγείας και ειδικότερα στο φάρμακο και έχει ανέβει αντίστοιχα το κομμάτι της ιδιωτικής δαπάνης. Το κομμάτι της προσαρμογής ήταν απαραίτητο να γίνει, αλλά κοιτώντας προς τα μπρος δεν έχουμε λύσει πολλά από τα δομικά προβλήματα του κλάδου. Η μελέτη μας όμως δείχνει ότι αν υπάρξει ενθάρρυνση των επενδύσεων, ειδικότερα μάλιστα στους χώρους της έρευνας και της ανάπτυξης και στην ανάπτυξη των κλινικών μελετών, θα υπάρχουν πολύ ισχυρά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Ο κλάδος είναι ένας κλάδος ο οποίος στο σύνολό του απασχολεί εργαζόμενους με υψηλό ανθρώπινο κεφάλαιο, δίνει καλούς μισθούς και η περαιτέρω ανάπτυξή του θα είναι καλό για την, συνολικά για την ελληνική οικονομία. Πραγματικά μπορεί κανείς να υποθέσει ότι η κυβέρνηση δοκιμάζει τις αντοχές ενός κλάδου ο οποίος έχει αντισταθεί στεναρά στα χρόνια της κρίσης, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών στα φάρμακα που χρειάζονταν παρά τις δυσβάσταχτες επιβαρύνσεις που έχει δεχθεί. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ ακόμα, ειδικά με τους ρυθμούς με τους οποίους ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο. Και αυτό είναι το μήνυμα που προσπαθούμε να στείλουμε και να δείξουμε ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα κάποια μέτρα ώστε να σταματήσει αυτή η πορεία. Το να αντιδράσουμε, δεν ξέρω αν εννοείται κάτι δυναμικό, για μας παραμένει κύριο μέλημα να συνεχίσουμε να εξασφαλίζουμε την πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακά τους, αλλά θα πρέπει και οι συνθήκες που διαμορφώνονται για τον κλάδο μας να σταθεροποιηθούν σε ένα τέτοιο επίπεδο που να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά μας. Αν αυτή θυγεί, τότε πραγματικά φοβάμαι τα χειρότερα. Ποια είναι η συμβολή του φαρμακευτικού κλάδου στην εθνική οικονομία και την κοινωνία? Ο φαρμακευτικός κλάδος συνεισφέρει τουλάχιστον στο 3% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, ενώ μπορεί να έχει επίδραση έως και στο 6% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Συμβάλλει με πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Καταρχήν οι άμεσες είναι περίπου 14.500, αλλά έμεσα επηρεάζει έως και 120.000 θέσεις εργασίας. Συμβάλλει με την απασχόληση νέων επιστημόνων επιβραδύνοντας ή αναστέλλοντας, αν θέλετε, το λεγόμενο brain drain από το οποίο υποφέρει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Και επίσης συμβάλλει προσφέροντας καινοτόμες θεραπείες στην καλύτερη υγεία των Ελλήνων ασθενών. Θα θέλαμε και ένα σχόλιο σας για το νέο τρόπο τιμολόγησης φαρμάκων που προωθεί η κυβέρνηση. Έχουμε εδώ και λίγο καιρό ένα νέο πλαίσιο τιμολόγησης, το οποίο έχει κάποιες σημαντικές διαφορές από το προηγούμενο. Καταρχήν είναι πιο απλό, στηρίζεται στις χώρες της Ευρωζώνης, προβλέπει μια ανακοστολόγηση του χρόνου και επίσης προβλέπει και τη διόρθωση κάποιων στρεβλώσεων που εκκρεμούσαν για πολλά χρόνια στο παρελθόν. Δεν το έχουμε δει να εφαρμόζεται ακόμα στην πράξη, γιατί εκκρεμεί και η υπουργική απόφαση που θα ρυθμίσει κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είναι ένα πλαίσιο που, παρόλο που δεν συμβάλλει στο μείζον πρόβλημα του κλάδου μας που είναι οι δυσβάστακτες υποχρεωτικές επιστροφές, απ' την άλλη εξασφαλίζει μια σταθερότητα που αφορά κυρίως την εικόνα της χώρας προς τα έξω. Αφετέρου θα συμβάλλει στη μείωση των ελλείψεων στην αγορά, αφού θα μειωθούν λογικά οι στρεβλώσεις που έρχονται από το παρελθόν.